Θέλω να πω πως στην συνεδρίαση που ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή, πρώτα στις επιτροπές του παρόντος νομοσχεδίου και χθες και σήμερα, υποθήκανε πολλά. Και θα αναφερθώ πρώτα απ' όλα σε δύο ζητήματα που σε αρκετές από τις παρεμβάσεις μονοπόλησαν το ενδιαφέρον. Θεωρώ θετικό ότι τελικά, με την ολοκλήρωση της ψήφισης του παρόντος νομοσχεδίου, ένα υπερώριμο αίτημα, αυτό της κατάτμησης της Β' Αθήνας, φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα. Θέλετε διότι ήταν τέτοια κοινωνική πίεση, θέλετε διότι το φέραμε μετεπιτάσεως, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει και πιστώνεται νομίζω συνολικά στις πολιτικές δυνάμεις που θα το υποστηρίξουν, το ότι αυτό το υπερώριμο αίτημα, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει δεκτό. Το δεύτερο είναι και αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού, ότι με την ψήφιση του σημερινού νομοσχεδίου θα έχει δρομολογηθεί έτσι ώστε εντός του έτους να έχουμε εδώ στη Βουλή συγκεκριμένη πρόταση πάνω στην οποία να τοποθετηθούμε και να ψηφίσουμε αναζητώντας μία λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο άρθρα από τα 250 και πλέον του παρόντος νομοσχεδίου συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των περισσότερων παρεμβάσεων. Παρ' όλα αυτά, οποιοδήποτε παρακολούθησε την συζήτηση από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και σήμερα, θα διαπίστωσε ότι σε κρίσιμες άλλες διατάξεις εσκεμμένα δεν υπήρξε ή οποιοδήποτε σχολιασμός ή τα ερωτήματα που τεθήκανα, εάν τελικά αυτές βρίσκονται σε μία σωστή κατεύθυνση, δεν απαντηθήκανε. Να κάνετε λίγο ησυχία, λίγο, αν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ό,τι μπορεί κάνει το Πρόεδρος. Λοιπόν, για παράδειγμα, κανείς δεν μπόρεσε να απαντήσει γιατί μέχρι τώρα το βασικό κριτήριο κατανομής των πόρων ήταν το πληθυσμιακό και είναι σε λάθος κατεύθυνση ότι για πρώτη φορά μπαίνει σε μία συγκεκριμένη διάταξη, γίνεται νόμος του κράτους, η δυνατότητα να κατηγοριοποιούμε τους Δήμους και εισάγονται νέα κριτήρια για την κατανομή των πόρων που διαθέτουμε. Σε μία κατεύθυνση ακριβώς να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην περιφέρεια και το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Υποτιμήθηκε το γεγονός ότι με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου η αυτοδιοίκηση βγαίνει με περισσότερα εργαλεία στα χέρια της για να ασκήσει πολιτική, είτε με τη δυνατότητα να κάνει προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του δημοσίου, ένα πάγιο αίτημα, έτσι ώστε να μπορεί να ξεπεράσει εκείνες τις περιπτώσεις της υποστελέχωσης και της ανεπάρκειας στις τεχνικές της υπηρεσίες, είτε με την ενδυνάμωση της ΕΤΑ και της ΜΟΔ, είτε με τη δυνατότητα διαμόρφωσης δικτύων σε διαδημοτικό επίπεδο των τεχνικών υπηρεσιών για να βοηθήσουν να υλοποιηθούν συγκεκριμένα έργα. Αυτές οι διατάξεις είναι πολύ κρίσιμες για την καθημερινότητα των Δήμων, μια και έγινε μεγάλος λόγος για αυτή την καθημερινότητα. Αλλά προσπαθήθηκε να διαστρεβλωθεί τελείως το μεγάλο, το αποφασιστικό βήμα, ένα πρώτο βήμα για να ξαναδούμε το θέμα της σχέσης κεντρικής εξουσίας και αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που είναι η συγκρότηση του υπόπτη νομιμότητας. Και αυτό αποτελούσε αίτημα. Αγνοήθηκε τελείως το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους με έναν πιο ευέλικτο τρόπο να ασκήσουν πολιτική σε σχέση με τα δημοτικά τους στέλη. Έχει αυξηθεί η κλίμακα, υπάρχουν νέες δυνατότητες, τώρα πλέον μπορούν οι Δήμοι να ασκούν αυτό το τομέα της πολιτικής, στο αντίστοιχο πεδίο δράσης, με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς και η συζήτηση περιστράφηκε στα θέματα της δημοκρατίας. Και εδώ αναδειχθήκανε δύο βασικές διαφορετικές αντιλήψεις. Πρώτα απ' όλα μία που σχετίζεται με τους ίδιους τους όρους αναπαραγωγής του πολιτικού συστήματος.
Με λυσαλαίο τρόπο χτυπήθηκε η απλή αναλογική, διότι πέρα όλων των άλλων δίνει τη δυνατότητα στην ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες κατ' επέκταση να χειραφετηθεί και να σπάσει αυτός ο κρίκος της αλυσίδας που διασυνδέει την αναπαραγωγή του κεντρικού πολιτικού κατεστημένου από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι την κεντρική πολιτική σκηνή. Και αυτό δεν μπορείτε να το χωνέψετε. Αυτό όμως είναι απελευθερωτικό. Αυτό δίνει χώρο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δίνει νέες δυνατότητες, δίνει νέα πνοή. Υποτιμήσατε το θέμα της ισοτιμίας της ψήφου. Υποτιμήσατε την ανάγκη να υπάρχει μια αντιπροσωπευτική καταγραφή των πραγματικών συσχετισμών. Και θέσατε διλήμματα επικίνδυνα, όπως αποτελεσματικότητα ή δημοκρατία. Για σκεφτείτε όμως και άλλα διλήμματα που κατά καιρούς ακούμε. Δημοκρατία ή οικονομική ανάπτυξη. Είναι ολισθηρός αυτός ο δρόμος. Διότι τελικά οδηγεί σε μια περιορισμένη αντίληψη δημοκρατίας, οδηγεί σε ολοκληρωτικές προσεγγίσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η καθιέρωση της απλής αναλογικής είναι μια βαθιά δημοκρατική τομή και είναι τιμή για την κυβέρνησή μας που συνδέει το όνομά της με ένα αίτημα εδώ και δεκαετίες και μου προκαλεί εντύπωση. Όχι για τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί έχουν τις αποστάσεις τους από αυτή την αντίληψη. Διακαθέχονται από έναν ιδιότυπο παλαιοκρατισμό. Αναδείχθηκε στη συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν βρήκαν να απαντήσουν στην κριτική που δεχθήκαν ότι δεν έχουν φέρει μία μεταρρυθμιστική πρόταση μετά το 1974. Δεν ψελίσανε τίποτα. Αλλά μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση των συναδέλφων από την Κινάλ. Όταν είναι γνωστό ότι αυτός ο χώρος παγίως ήταν υπέρ της απλής αναλογικής. Δεν υπάρχει μεγάλη αυτοδιοικητική προσωπικότητα από την αριστερά, από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο που να μην έχει αγωνιστεί για την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Της απλής αναλογικής, κύριε Κουτσούκο, που είναι και σύστημα μέσα από το οποίο εσείς προσωπικά αναδειχθήκατε από τα σωματεία. Διότι και εκεί ήταν η τομή όταν εγκαθιδρύθηκε η απλή αναλογική στην λειτουργία των συνεργατικών συνδικάτων. Προφανώς η μετάλλαξη είναι μεγάλη. Και σε αυτό ήσασταν απόλυτα σαφείς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σαν συνέχεια διάφορων άλλων πρωτοβουλειών που έχει πάρει η κυβέρνησή μας. Και συμπίπτει με την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα. Η ανάταξη της οικονομίας είναι μια πραγματικότητα, η οποία δεν βασίζεται μόνο στην τυπική λήξη του προγράμματος, αλλά στο γεγονός σήμερα ότι μπορούμε να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία που το πιστοποιούν, την αύξηση των εξαγωγών, τους ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 2% την τρέχουσα χρονιά, την αποκλιμάκωση της ανεργίας, τις θετικές εκτιμήσεις των διεθνών οίκων και την αναβάθμιση της οικονομίας μας. Τη δυνατότητα να δανειζόμαστε όπως οι άλλες οικονομίες από τις διεθνείς αγορές. Όλα αυτά δεν είναι κάποιες παρατηρήσεις. Δεν είναι αμελητέα. Προσδιορίζουν ακριβώς το νέο έδαφος μέσα στο οποίο θα κληθούμε να συνεχίσουμε από την επόμενη μέρα. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία να δει κανείς ποιος θα είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή τη νέα φάση που μπαίνει η χώρα. Και εδώ πραγματικά πάλι αντιπαλεύουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Αυτή του αγοραίου νεοφιλελευθερισμού, αυτή η οποία θέλει να συρρυκνώσει το κράτος, θέλει να συρρυκνώσει την αυτοδιοίκηση, να την αποστεώσει, να την αφυδατώσει από την κοινωνική της διάσταση και να την μετατρέψει σε μια διεκπαιρεωτική υπηρεσία που απλώς θα κάνει τον τροχονόμο απέναντι στα τοπικά ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι η Νέα Δημοκρατία του 12ωρου που θεωρεί το 8ωρο παροχημένο. Είναι η Νέα Δημοκρατία που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως μια υπόθεση όπου οι μαθητές και οι φοιτητές είναι πελάτες και η μόρφωση εμπόρευμα. Είναι η Νέα Δημοκρατία που θεωρεί ότι στην υγεία πλεονάζει το ιατρικό προσωπικό. Είναι η Νέα Δημοκρατία του 1:5, της υποστελέχωσης. Είναι η Νέα Δημοκρατία της παράδοσης, της τυφλές δυνάμεις της αγοράς, της συνολικά της κοινωνίας. Με αυτή την αντίληψη είμαστε απέναντι. Αυτό θα είναι το νέο πεδίο προγραμματικού ανταγωνισμού την επόμενη μέρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το
εμβληματικό νομοσχέδιο έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άλλα που έκανε η κυβέρνησή μας. Όχι μόνο στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να διαχειριστούμε μια συμφωνία με τον πιο ήπιο τρόπο, σε μια προσπάθεια να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας που υπογράψαμε το 2015. Έρχεται να προσθεθεί πλάι στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου, για την ηθαγένεια, για την υποστήριξη των πιο αδυνάμων στρωμάτων. Έρχεται να προσθεθεί πλάι στο νομοσχέδιο που κατοχύρωσε τον δημόσιο χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ. Έρχεται να προσθεθεί στις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση στον χώρο της εκπαίδευσης. Έρχεται να προσθεθεί στην μεγάλη προσπάθεια στον χώρο της υγείας για το να στήσουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Στο γεγονός ότι 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες βρήκανε περίθαλψη στα νοσοκομεία. Η αριστερά λοιπόν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες έμπρακτα έβαλε το αποτύπωμά της. Πάνω σε αυτά λοιπόν θα αξιολογηθούμε. Πάνω σε αυτά θα κριθούμε. Και έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρέσκεστε πολύ από το χώρο της αντιπολίτευσης να λέτε απευθυνόμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ: ξεχάσατε όσα λέγατε τόσα χρόνια και διακατέχεστε από μία μανία για τις καρέκλες. Το λέγατε τόσο μονότονα, χωρίς καμία έλλειψη προετοιμασίας και φαντασίας. Το είπε ένας, το είπε δύο, θα έπρεπε ο καθένας τουλάχιστον να το διανθίσει με δικά του στοιχεία. Εμένα ξέρετε τι μου θυμίζετε όταν τα λέτε αυτά? Μου θυμίζετε αυτόν που πηγαίνει να κάνει ψυχανάλυση, κάθεται στο κρεβάτι του ψυχαναλυτή και μιλάει για το εσώψυχά του, για τις επιθυμίες του. Αυτή την εικόνα δίνεται. Αυτή την εικόνα δίνεται. Δεν μπορείτε να αντέξετε μπροστά από τα καλά, όπως τα είπατε, της εξουσίας. Αλλά προσέξτε κάτι. Γυρίστε προς αυτή την αίθουσα. Κοιτάξτε ποιους έχετε δίπλα σας. Κοιτάξτε τον Γιάννη το Θεωνά που έχει βγει από το εργατικό κίνημα. Κοιτάξτε τον Μουσταφά το Μουσταφά, έναν γιατρό ο οποίος έχει περάσει τα μύρια όσα στη ζωή του επειδή υπήρξε ένας πιστός, τίμιος, συνεπής αριστερός. Κοιτάξτε τον Μηταφίδη, τον αντιδιακτορικό Μηταφίδη, τον Νίκο το Μανιό, τον αντιδιακτορικό Νίκο Μανιό. Ξέρετε όλοι αυτοί τι είναι και πολλοί και πολλές άλλοι? Είναι απλοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι της καθημερινότητας. Αυτοί όλοι είναι πλούσιοι. Όχι με τους όρους που το καταλαβαίνετε εσείς. Είναι πλούσιοι σε ιδέες, σε οράματα, σε ανιδιοτέλεια. Είναι αυτοί οι οποίοι εμπνεύσαν και εμπνέονται για μια άλλη ζωή, για λιγότερη εκμετάλλευση, για περισσότερη δημοκρατία. Αυτή είναι η δικιά μας παρακαταθήκη. Αυτοί όλοι, όταν γεννήθηκαν, δεν τους είπανε «Παιδί μου, θα γίνεις υπουργός. Παιδί μου, θα γίνεις βουλευτής». Αυτούς όλους τους βλέπει ο κόσμος στα μάτια και τους εκτιμάει. Η σχέση αυτού του κόσμου με την κοινωνία είναι η σχέση εκτίμησης, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή όχι. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και χωρίς να θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετά κουρασμένοι, προσωπικά ειλικρινά θεωρώ τιμητικό ότι κάτι το οποίο η κυβέρνησή μας είχε δεσμευτεί ότι θα το έκανε από τις προγραμματικές δηλώσεις, τυχαίνει και υλοποιείται την περίοδο που είμαι υπουργός εσωτερικών. Μια άλλη εποχή ξεκινάει για την αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων των τροπολογικών.